παιδεία. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Πώς τα κατάφερε η ομάδα αυτά? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι όλη χρονιά. Είχαμε μιλήσει, είπαμε πάμε να παίξουμε ό,τι μπορούμε και στις τόσες ελπίζαμε να πούμε νικητές και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα με κάποιο στραβοπάτημα στον συνδυασμό της Φαλεσίας, όπως και έγινε. Πιστεύω ότι ταξίζαμε γιατί όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήμασταν στην πρώτη θέση, αν εξαίρεσουμε δύο-τρεις αγωνιστικές. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή της ομάδας, τη διοίκηση, όλους τους ανθρώπους που ήταν σε αυτήν την ομάδα κοντά. Δύο χρόνια τώρα η ομάδα έκανε πράγματα που δεν είχε κάνει σε δεκαετίες. Και μόνο αυτό μας κάνει και περήφανος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν ένα πρωτάθλημα αμφίρροπο μέχρι τελευταίες αγωνιστικές. Η βαθμολογία ήταν περίεργη, ήταν τέσσερις ομάδες πολύ κοντά. Όλα μπορούσαν να γίνουν. Ήμασταν, παρόλα τα προβλήματα, είχαμε πολλά προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς. Τραυματισμούς, κάρτες. Υπήρχαν πολλά παιδιά στην ομάδα που βοηθήσανε και καταφέραμε να είμαστε πρωταθλητές. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Θεωρείς ότι ο ανταγωνισμός των ομάδων στην πρώτη κατηγορία της Αρκαδίας βελτιώνει τουλάχιστον την ποιότητα του τοπικού ποδοσφαίρου? Σίγουρα είναι καλό να μην είναι μια ομάδα να ξεχωρίζει μόνο και να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα από νωρίς. Από εκεί μετά, σαν επίπεδο, θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Πάρα πολλή δουλειά. Έχω την εντύπωση ότι πάμε προς τα πίσω. Βέβαια, αυτό που πρέπει να βελτιωθεί πρώτα απ' όλα είναι τα γήπεδα. Γιατί όσο δεν υπάρχουν γήπεδα, μην περιμένουμε κάτι καλύτερο. Αυτά. Εντάξει. Ευχαριστούμε.